Γεια σου, καλώς ήρθες. Μείνε διότι έχουμε να κάνουμε την αναζήτηση του πάθους και της αγάπης. Ένα ρίξιμο το οποίο δεν υπάρχει πουθενά, δεν θα το βρεις πουθενά. Είναι πρωτότυπο, σοκαριστικά ακριβές και μία ανάλυση που θα είναι κατευθείαν πάνω στο θέμα. Θα δεις πώς θα γίνει. Λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Να σας πω κάτι όμως, είμαι ο Ακάς. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Κάνω τέτοιες αναλύσεις, πολύ πρωτότυπες αναλύσεις. Πλέον μπορώ και ενώνω αστρολογία, αριθμολογία με ταρό και ρούνους καμιά φορά, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Και επίσης στο κανάλι μου θα βρεις πάρα πολλές αναλύσεις, αλλά και short βιντεάκια, στα οποία ασχολούμαι με πάρα πολλά θέματα. Χειρομαντία, γραμμές, σημάδια, καρμικά μηνύματα, διάλεξε μια κάρτα, άνοιγμα πύλης, και πόσα άλλα πράγματα που ετοιμάζω, ζώδια εβδομάδα κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, κάνε εγγραφή σου, έλα. Δεν τα λέω όλα. Κάνε εγγραφή σου, κάνε το καμπανάκι, πάντα καμπανάκι. Έλα λοιπόν στο κανάλι να περάσουμε ωραία. Και να κάνουμε και τέτοια πράγματα και να δεις και εσύ και τη δουλειά μου. Τι έχουμε τώρα. Πάμε στην ανάλυση κατευθείαν. Νέα σελήνη στο Σκορπιό. Είναι η αναζήτηση αγάπης και του πάθους. Αυτό βέβαια είναι σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι το επιφανειακό κομμάτι, έτσι. Θα ρίξουμε βέβαια κάρτες, θα δούμε τις γενικές ενέργειες, αλλά η ουσία και της ηλιακής έκλειψης, αλλά και της Αφροδίτης που εμπλέκεται εδώ και θα το δούμε, και της Νέας Σελήνης στο Σκορπιό, και η ιδιομηρία που έχουν, εντάξει, γιατί έχουμε έκλειψη, δηλαδή δεύτερη μοίρα Σελήνης, Νέας Σελήνης, δεύτερη μοίρα στον Ήλιο, δείχνουν σε ένα συμβολικό επίπεδο τη γυναίκα, τη σελήνη, και τον άντρα, τον ήλιο. Η έκλειψη σημαίνει ο εκλειπών. Μπορεί να υπάρξουν χωρισμοί, μπορεί να υπάρξουν διαμάχες, μπορεί να υπάρξει υποβάθμιση της σχέσης, μπορεί να υπάρξει περίεργος χωρισμός, μπορεί να υπάρξει μετακίνηση του αρσενικού στο εξωτερικό, σε ταξίδι, σε διάφορα πράγματα, ή να είναι στην κοσμάρα του. Ταξίδια του μυαλού, διότι και οι δύο πλανήτες, ειδικά και ο Ήλιος και η Σελήνη, Νέα Σελήνη αυτή, βρίσκονται στον ένατο οίκο και είναι ο οίκος των ταξιδιών, είναι ο οίκος, αν θέλετε, και του νοητικού ταξιδιού, της φαντασίας δηλαδή, είναι ο οίκος που κυβερνά τη βαθιά σκέψη, που κυβερνά το βαθύτερο κομμάτι, δηλαδή η Σελήνη και ο Ήλιος, μάλλον η Σελήνη επιθυμεί, επειδή είναι ψυχικό κομμάτι, θέλει να ενοποιηθεί με τον Ήλιο, να παίρνει μια σχέση με νόημα, με βαθύτητα. Αυτό είναι που βγαίνει. Ο Σκορπιός είναι ένα βουβό ζώδιο, δεν μιλά πολύ, στο οποίο εδώ η Σελήνη και ο Ήλιος βρίσκονται σε φθορά, σε πτώση. Δεν έχουν δύναμη. Η Νέα Σελήνη, το ημιψοφέγγαρο που κάνει, ξέρετε τι άλλο σημαίνει, γιατί μιλάμε με συμβολισμούς πάντα. Δεν έχει πολύ φως. Η Σελήνη χρειάζεται φως. Χρειάζεται το νυχτερινό φως. Χρειάζεται φως για να μεταδώσει όλη της την ενέργεια και όλη της τη δύναμη. Εδώ συμβολικά λοιπόν δεν έχει αυτή τη δύναμη της επανασύνδεσης με κάποιον, της επανεκκίνησης. Είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα που μιλάμε, έτσι. Και οι δύο λοιπόν βρίσκονται στον ένατο οίκο, και η Νέα Σελήνη και ο Ήλιος. Όμως υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο εδώ. Ο Ήλιος καίει τη Σελήνη. Καίει τη σχέση, καίει τη Σελήνη, καίει το πάθος. Σημαίνει ότι το σβήνει, ότι δεν έχει τη δύναμη, ο σαν αρσενικό δεν έχει τη δύναμη να αναζωπυρώσει, να φέρει τη φωτιά στη σχέση, γιατί χρειάζεται η σχέση και η φωτιά. Παρατηρώντας λίγο εδώ πέρα τον αστρολογικό χάρτη, παρατηρώ ότι υπάρχει επίσης μία Αφροδίτη στο Σκορπιό και αυτή, για να δω, μην κάνω κανένα λάθος, ναι, στο Σκορπιό και αυτή, αλλά και αυτή όμως δεν έχει δύναμη και Αφροδίτη. Η Αφροδίτη σημαίνει οι σχέσεις. Άρα το επόμενο διάστημα λοιπόν, ναι μεν θα έρθουν κάποιες αλλαγές, δραματικές αλλαγές, δύσκολες αλλαγές, πρέπει όμως εσείς, μιας και με ακούτε τώρα, το μήνυμα είναι να προχωρήσετε χωρίς φόβο. Να αντιμετωπίσετε τυχόν ανασφάλιση φόβους. Για τον εαυτό σας πρώτα, έτσι. Τι μας βοηθάει λοιπόν στο αστρολογικό χάρτη εδώ πέρα. Ο Ερμής είναι λίγο απομακρυσμένος, για να φέρει μια ισορροπία, είναι στο ζώδιο του ζυγού. Προσπαθεί να εξορροπήσει τα πράγματα λιγάκι, σαν επικοινωνία δηλαδή. Δηλαδή η Σελήνη προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Αφροδίτη, την αδύναμη Αφροδίτη. Η Αφροδίτη προσπαθεί λίγο, για να δω,
Η Αφροδίτη με το ζυγό, όχι. Δεν έχει επαφή με το ζυγό λίγο. Συγγνώμη, ναι, η Αφροδίτη δεν έχει επαφή με το ζυγό, αλλά και με τον Ερμή για να μπορέσουν να εξισορροπήσουν κάποια πράγματα. Τι επικρατεί, θα σας πω. Αυτό που επικρατεί και είναι δυνατό είναι ο Κρόνος. Ο Κρόνος είναι ο πιο δυνατός από όλους. Και ο Κρόνος σημαίνει ευθύνες, ο Κρόνος σημαίνει περιορισμό, ο Κρόνος σημαίνει σοβαρότητα, ο Κρόνος σημαίνει απομάκρυνση, ο Κρόνος σημαίνει και ψυχρότητα. Τι υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να δούμε, το οποίο λίγο να σώζει την κατάσταση, θα σας πω ένα μυστικό εδώ. Η Σελήνη λοιπόν βλέπει τον Άρη που είναι και το επόμενο αρσενικό στοιχείο, αν μπορούμε να πούμε λίγο έτσι, που βρίσκεται ο Άρης, για να δω που βρίσκεται, μισό λεπτό να σας πω στο χάρτη γιατί παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο και θα... Ναι, βρίσκεται στον έκτο οίκο. Ο έκτος οίκος δεν είναι δυνατός οίκος για να σηκώσει την ενέργεια του Άρη, του αρσενικού στοιχείου για να έρθει κοντά σας κατά κάποιο τρόπο. Άρα το επόμενο διάστημα, ναι μεν έχουμε δηλαδή η Σελήνη τον Άρη τον βλέπει από απόσταση, γεια σου, από μακριά. Και ο Άρης δεν δίνει καθόλου σημασία ούτε στην Αφροδίτη του ούτε στη Σελήνη. Συμβολικά λοιπόν υπάρχει μια μεγάλη απόσταση σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολες οι επόμενες μέρες, ας το πούμε. Δεν σημαίνει ότι τα πάντα είναι το ίδιο για όλους και για όλα, έτσι. Εξαρτάται βέβαια και από τον προσωπικό σας χάρτη και πώς αυτός ο χάρτης τώρα ενεργοποιείται για τον καθένα και δημιουργεί κάποιες έτσι καταστάσεις, ας πούμε, και με κάτω από ποιες συνθήκες δημιουργούνται, να το πω έτσι, ενεργοποιεί το χάρτη του καθενός και βγαίνουν αυτά τα οποία σας λέω, αλλά σε μεγάλο ποσοστό, επειδή κάνω λίγο κλασική αστρολογία εδώ, βγαίνει. Μια γουλιά καφέ, γιατί χρειάζεται. Αυτό λοιπόν που σου λέει λοιπόν η νέα Σελήνη όμως, στη δεύτερη μοίρα, έχει να σου πει ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Πάω να σου πω το μήνυμα και μετά θα κάνουμε το ρίξιμό μας, γιατί έπρεπε να βάλουμε λίγο τις βάσεις μας. Άκουσε να δεις πώς λέγεται αυτή η μοίρα. Η δεύτερη μοίρα στο Σκορπιό, η νέα Σελήνη, λέγεται ένα μπουκαλάκι αρώματος, σπάει ελευθερώνοντας το αρώμα του. Θα μου πεις, ρε φίλε, τι είναι αυτό τώρα που μου λες. Έχεις πιει, μήπως με τον καφέ πίνεις τίποτα άλλο. Όχι, πίνω μόνο καφέ, αλλά αυτές είναι οι ονομασίες που έχουν δοθεί εδώ και δεκαετίες και πιο πίσω βεβαίως και πολύ πιο πίσω και πάρα πολλά χρόνια πίσω από άλλους αστρολόγους που ασχολήθηκαν πάρα πολύ με τις μοίρες, διότι η μοίρα για μένα παίζει και μετά από τόσα χρόνια ενασχόληση με την αστρολογία, καρμική αστρολογία, ωραία αστρολογία, η μοίρα παίζει αποφασιστικό ρόλο. Δεν είναι μόνο η Σελήνη, η Πανσέλινος, η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό σε οποιοδήποτε ζώδιο, και μετά κάνουμε λίγο έτσι. Όχι, παίζει μεγάλο ρόλο και η μοίρα. Γι' αυτό σας λέω και για τις μοίρες. Αυτή η μοίρα σημαίνει παλιά συναισθήματα. Σημαίνει χωρισμό, σημαίνει αναμνήσεις, σημαίνει ότι κάνω χώρο, αφήνω το παλιό και μπαίνω σε κάτι καινούριο. Υπάρχει το άτομο, υπάρχει ίσως ένα άτομο το οποίο μας εγκατέλειψε. Διότι εδώ λέει σπάει, ελευθερώνοντας. Είναι η φύση των ευκαιριών, φίλες και φίλοι. Είναι η ανάμνηση, που πολλές φορές η ανάμνηση γίνεται και οδυνηρή και αγαπητή συγχρόνως. Είναι η αντίληψη ότι πολλές φορές τα παλιά συναισθήματα είναι οδυνηρά, είναι περίεργα, δημιουργούν περίεργες έτσι καταστάσεις, μια εμπειρία έτσι αλόκοτη ίσως. Και οι παλιές σχέσεις μεν μπορεί να έχουν μείνει πίσω να, ή να ξεχνιόνται σιγά σιγά, αλλά η ανάμνηση όμως και η νοσταλγία είναι πολύ ισχυρά συναισθήματα. Αυτή είναι η μοίρα σε συνδυασμό με το Σκορπιό και τη Νέα Σελήνη που φέρνει το γενικότερο πλαίσιο. Μπορεί να αισθάνεσαι να αναπολύσεις κάποια πράγματα, να αισθάνεσαι τη γοητεία του παλιού, αλλά όμως σημαίνει ότι πρέπει να προχωρήσω και μπροστά. Πάμε όμως να δούμε τώρα με λεπτομέρεια το εξής. Πάμε να δούμε ένα πράγμα. Πρώτα απ' όλα να δούμε τη γενική ενέργεια αυτής της Νέας Σελήνης που γίνεται στο Σκορπιό. Και στην ουσία τι σημαίνει αναζήτηση της αγάπης. Αναζήτηση του έρωτα, αναζήτηση της αγάπης, του πάθους, του ερωτικού πάθους, έτσι. Και μία σύνδεση της γυναίκας με τον άντρα σε επίπεδο όμως ψυχής, ας το πούμε. Σε ένα επίπεδο... Και για να δούμε εδώ πέρα τη γενικότερη ενέργεια, η οποία θα μας δώσει έναν οδηγό γενικά για όλες τις αλλαγές και βγαίνει, πρόσεξε να δεις, ατραπός. Είναι δηλαδή ο δρόμος, η διαδρομή μου βγήκε ανάποδα.
Είναι αυτό που λέγαμε, είναι η φθορά δηλαδή που υπάρχει, είναι η απώλεια δυνάμεων, είναι η καταπίεση. Μήπως υπήρχε πολύ καταπίεση αυτή τη σχέση? Λάθος κατεύθυνση γενικά στη ζωή, πήγαινε λάθος αυτές οι σχέσεις? Λάθος χειρισμός ίσως και των σχέσεων γενικότερα? Όμως εδώ σημαίνει απώλεια δυνάμεων, το οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο, να το πω έτσι, με αυτά που προηγουμένως σας είπα σχετικά με τη νέα σελήνη στο Σκορπιό. Είναι ζόρικη η νέα σελήνη. Δεν είναι εύκολη. Σας το λέω από τώρα, σας προειδοποιώ. Είναι ζόρικη. Έχει ίσως και γλυκό πικρή γεύση. Είναι από τις δύσκολες. Και η νέα σελήνη πάντα, ναι, λέμε νέα πράγματα, αυτά στην ουσία σου λέει να ξεκινήσεις κάτι το οποίο ζητάει η ψυχή σου μέσα σου. Εντάξει. Φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα να κάνουμε επί τούτου ειδικό ρήξιμο αναζήτηση αγάπης, του πάθους, και θα βάλουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και με τη νέα σελήνη τώρα ως οδηγό, ας το πούμε, για να δούμε κάποια πράγματα. Κάρτα νούμερο 1. Η επόμενη, πρόσεξε να σας πω το εξής, αυτή η νέα σελήνη μας επηρεάζει για τους επόμενους 6 μήνες. Έχουμε δηλαδή 25, ας πούμε, Οκτωβρίου, ή έχουμε Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Εντάξει, μας επηρεάζει για τους επόμενους 6 μήνες. Οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα, σιγά σιγά, κομμάτι-κομμάτι, σπύρι-σπύρι που λένε, θα σε επηρεάζουν για τους επόμενους μήνες. Άρα, εδώ είναι τι χρειάζεται εσύ να δεις στο βάθος της ψυχής σου. Κάρτα λοιπόν νούμερο 1. Και είναι το 9 κυπέλλων. Το 9 κυπέλλων σημαίνει ευχές. Σημαίνει το βάθος της ψυχής. Όντως έχει βγει μια κάρτα με νερό, οι 9 κούπες. Είναι τις καλές κάρτες. Είναι η ώρα να ευχηθείς. Είναι η ώρα να δεις τι επιθυμείς. Είναι η ώρα να φουγκραστείς τις δικές σου επιθυμίες, αν μπορούν να ικανοποιηθούν ή όχι. Έχει ρουτινιάσει λίγο η σχέση, γιατί είναι και μια κάρτα ρουτίνας λίγο αυτή. Έχεις χάσει κάπου τη διαδρομή σου. Άρα λοιπόν, να ολοκληρωθεί κάτι, είναι ο αριθμός 9, κάτι ολοκληρώνεται, κάτι πάει και έρχεται, και στη συνέχεια αυτό που σου λέει, άρα εδώ τώρα μιλάει για τις βαθύτερες επιθυμίες μας, έτσι, ότι για το επόμενο διάστημα λοιπόν είναι τι πραγματικά η ψυχή μας επιθυμεί, η ψυχούλα μας, τι θέλει, τι θέλουμε να φέρουμε, εντάξει, τι θέλουμε να ολοκληρώσουμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό να το δεις, δηλαδή σε ικανοποιεί αυτή η σχέση, σε ικανοποιεί αυτό το πάθος, σε ικανοποιεί αυτό που έχεις ή αυτό που δεν έχεις. Το επόμενο είναι πώς μπορώ να εκφράσω τις βαθύτερες μου επιθυμίες. Και είναι θαμμένες. Υπάρχει πολύ θλίψη, υπάρχει στεναχώρια, υπάρχει δυσκολία, υπάρχει ένα είδος προδοσίας. Το μόνο που σου απομένει είναι να σηκωθείς. Πρέπει να σηκωθείς όρθιος-όρθια, να προχωρήσεις. Δεν είναι εύκολο εδώ, είναι δύσκολο. Αλλά χρειάζεται να προχωρήσεις, να το πάρεις πάνω σου. Εντάξει. Ξεκάθαρο μήνυμα εδώ. Το επόμενο είναι ποια στοιχεία χρειάζεται, μάλλον που χρειάζεται να στρέψω εγώ την προσοχή μου. Σε τι χρειάζεται εκείνο ο ερημίτης? Μοναξιά. Είναι πάλι θέματα ψυχής εδώ πέρα. Ο ερημίτης σχετίζεται με το ζώδιο της Παρθένου. Εδώ έχουμε νερό, ζώδια νερού. Εδώ έχουμε ζώδια αέρα. Εδώ τώρα έχουμε μόνο το ζώδιο της Παρθένου. Είναι να ανακαλύψω τελικά πάλι στο βάθος της ψυχής μου τι θέλω να κάνω. Τι θέλω να βρω. Τι ψάχνω, τι ψάχνεις? Αν συζητάγαμε τώρα εδώ με τον καφέ μας και τα λοιπά, τι ψάχνεις ρε παιδί μου? Και μια γουλιά κάθε μισό λεπτό, γιατί σηκώνει πολύ καφέ η κατάσταση. Θα σε ρωτάς ρε παιδί μου, μου λες ρε ακάς ψάχνω, ας πούμε, δεν ξέρω τι. Τι ψάχνεις ρε κοπέλα μου, σου λέει βρε αγόρι, τι ψάχνεις? Ψάχνεις πέρα από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Μπορεί να είναι ψηλός, να είναι ψηλή, να είναι ξαδός, ξαδιά, μπλε μάτια, ναι, εντάξει, okay. Όλοι κάτι τέτοιο ψάχνουμε και εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά εδώ σου λέει για ένωση ψυχής. Τι είναι αυτό που ψάχνεις και θες? Για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Εντάξει, γι' αυτό βγήκε ο ερημίτης, που σημαίνει ότι εσύ θα το βρεις. Τι είναι αυτό το τελικά που θέλεις? Τι χρειάζεται λοιπόν να δω για ένα πιθανό αποτέλεσμα? Είναι η κρίση. Περνάμε κρίση που λένε, εντάξει, η σχέση περνάει κρίση, οι φιλίες περνάνε κρίση.
Τα ερωτικά. Πριν είναι κρίση, ζούμε σε μία κρίση. Εδώ είναι η κάρτα αποφάσεων. Αποφάσισε, δες τι θέλεις, δες τι ψάχνεις, δες τι είναι αυτό που σε καλύπτει ή όχι και τι μπορεί να σου δώσει. Η επόμενη κάρτα είναι τι χρειάζεται ειλικρινά να δώσει τον εαυτό μου. Και είναι ένας υπότης ξυφών. Αυτό που χρειάζεται να δεις είναι να είσαι πραγματικά ειλικρινής με τον εαυτό σου και γενικά στη ζωή να ορμάς. Όταν λέμε να ορμάς, να κατακτήσεις, το εννοούμε λίγο με την καλή την έννοια. Γιατί εδώ αυτή η κάρτα πάντα έχει και ένα... Γιατί τα ξύφη και ο υπότης ξυφών δεν έχουν θετική αποτύπωση. Είναι πιο αρνητικά. Γιατί εδώ σημαίνει διαμάχη, εδώ σημαίνει λόγια, εδώ σημαίνει ανταγωνισμός. Εδώ σημαίνει ότι και εσύ έχεις πει, και εσύ έχεις νευριάσει, και εσύ έχεις ρίξει το βρυσίδι σου, την κατάρα σου, και εντάξει, πάνω στα νεύρα σου. Λοιπόν, αλλά όταν να μιλήσουμε όμως εδώ, μιλάει για δύο πράγματα. Το ένα είναι κατακτώ, πάω να κατακτήσω, να πάρω αυτό που θέλω. Τώρα βέβαια θα μου πεις, μα okay, εντάξει, αφού η σχέση αυτή χάλασε ή δεν προχώρησε ή με πρόδωσε, τι να κάνω. Έχεις τη δύναμη να προχωρήσεις για κάτι άλλο. Εδώ είναι ένα ερώτημα. Έχεις τη δύναμη σαν τον πολεμιστή να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό είναι ένα ερώτημα λοιπόν. Το άλλο είναι υπόθηκαν λόγια. Πολύ, πολύ χοντρά λόγια, δύσκολα λόγια και άσχημα λόγια. Και ήρθε λοιπόν η ρήξη, ας πούμε, στη σχέση και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δεις. Και το επόμενο είναι πώς μπορώ να δω τις πνευματικές αλήθειες και όλο αυτό το οποίο συμβαίνει και είναι ο ήλιος. Πρόσεξε να δεις. Επειδή κάναμε πριν προηγουμένως και για τη δεύτερη μοίρα στο Σκορπιό, είδαμε λίγο τη σελήνη, είδαμε τον ήλιο, είναι σε φθορά, δεν είναι σε καλή κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, αυτό δείχνει και τις γενικότερες δυσκολίες που υπάρχουν, μόνο με το φως μπορείς να πετύχεις αυτά τα πράγματα που είναι να πετύχεις. Εντάξει, μόνο με την αλήθεια, με το φως να έρθουν στην επιφάνεια, να έρθουν το φως στην επιφάνεια, μόνο έτσι θα μπορέσεις να δώσεις θετική ενέργεια, στο πούμε, και να το δεις θετικά, να λειτουργήσει και θετικά υπέρ σου, εντάξει. Τώρα τι θα κάνουμε? Όπως είναι το ρίξιμο εδώ, πάμε να δούμε λίγο με ζώδια, θα σας πω όμως με στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο που θα πάρω είναι η φωτιά, εντάξει, να δούμε για σένα. Εδώ τώρα πάω σε αυτό το ρίξιμο της νέας σελήνης. Είναι ζώδιο οροσκόπος. Εντάξει, ζώδιο οροσκόπος. Όσοι έχετε ζώδιο φωτιά ή οροσκόπο φωτιά. Ή αν θέλετε στο τέλος δείτε το κι εσείς διαισθητικά. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό. Να πάρω τις καρτάρες μου και πάμε να δούμε τι θέλει να σου πει. Τρεις καρτούλες. Μισό λεπτό. Τρεις καρτούλες θα ρίξουμε, να το δούμε και με στοιχείο καλύτερα. Τα στοιχεία. Και εσείς κάνετε το συνδυασμό μετά. Ή και διαστητικά, τι λέγεται, εντάξει. Πάμε. Πρώτη κάρτα που βγαίνει για τη φωτιά, ωραία λοιπόν, είναι το 4 πεντάκτημα. Okay. Ωραία, έτσι εδώ. 4 πεντάκτημα. Γη. Μάλιστα. Χτίζω, φτιάχνω. Απομόνωση πάλι λέω, έτσι. Μόνος μου. Μόνη μου λίγο. Το επόμενο είναι το 6 μπαστούνι. Okay, εδώ έχουμε φωτιά, εδώ έχουμε ένα καλό συντονισμό. Και το επόμενο το οποίο έρχεται και σου λέει είναι ένα, ωραία, είναι ένα 2 πεντάκτημα. Ωραία φίλες και φίλοι. Τι έχουν να μας πούνε τώρα αυτά εδώ? Το αναγνωρίζετε λιγάκι? 4 πεντάκτινο, 2 πεντάκτινο, ισορροπώ και μόνη μου προσπαθώ να φέρω τη φωτιά πάνω. Γιατί εσένα φορά τώρα, είτε άντρας είτε γυναίκα, προκειμένου να ισορροπήσω τη σχέση ή την κατάσταση. Αυτό βγαίνει. Εντάξει. Το προσπαθείς, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, το παλεύεις, το προσπαθείς, δίνεις ό,τι μπορείς να δώσεις, να τα καταφέρεις. Βεβαίως έχουν και μια αποτύπωση εδώ πέρα, αυτά τα χαρτιά τώρα, τις, πώς το λένε, με τα πεντάκτινα, προσπάθησε να τους ισορροπήσεις οικονομικά, ίσως υπήρχαν οικονομικές δυσκολίες. Κάπου εσύ έπρεπε να φύγεις, κάτι να κάνεις, προσπάθησες εδώ να νικήσεις, να φέρεις υπέρ σου την κατάσταση, μπερδέματα γενικότερα, να δώσεις εσύ πάθος. Εσύ πάντως έκανες ό,τι μπορούσες. Αυτό σου λέει εδώ πέρα. Εξισορρόπησε όμως εσωτερικά τον εαυτό σου γενικά, βρες τις ισορροπίες σου και δες τι λύσεις μπορείς να βρεις.
Αυτό είναι το μήνυμα γενικότερα για την περίοδο την οποία περνάς και θα έλεγα και για τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, οπότε, ισορροπία δυνάμεων. Αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, πάμε στο επόμενο καπάκι. Στο επόμενο καπάκι, λοιπόν, θα το καπακώσουμε εδώ, θα το δείτε, είναι ο αέρας. Εδώ. Αέρας. Πάμε να δούμε τι κάρτες μας βγαίνουν για τον αέρα. Αέρας εννοείται πάλι ζώδιο ή οροσκόπος. Εδώ έχουμε, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα 8 κούπα. Οκ. 8 κούπα, λοιπόν. Πάω να βρω την ψυχή μου, πάω να βρω και εγώ εδώ πέρα. Έχουμε μια μεγάλη αίρια που συντονίζεται και αυτή εδώ πέρα με τη Νέα Σελήνη. Εντάξει, Νέα Σελήνη, θέλω να το δείτε. Συντονίζεται με τη Νέα Σελήνη. Συνήθως αφορά κάποια γεγονότα τα οποία ενεργοποιούνται μετά τη Νέα Σελήνη. Και εδώ έχουμε επίσης, τι έχουμε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ έχουμε έναν υπότι πεντάκτηνο. Λοιπόν, πού θα τον βρω, λέει εδώ πέρα. Πού τον έχετε κρυμμένο, τον υπότιμο. Αυτός ο οποίος θα έχει και πρακτικότητα, θα έχει και ίσως οικονομική άνεση, θα σκέφτεται και το συνέστημα ή θα μου βγάζει εμένα το συνέστημα. Υπάρχουν βέβαια πολλά μυστικά εδώ πέρα που κρύβονται, γενικά σε αυτή τη σχέση ας το πούμε, που κρύφτηκαν, τα οποία κρύφτηκαν και από αυτόν εδώ πέρα. Εσύ θες κάτι αληθινό. Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό σου λέει θες κάτι αληθινό. Το 8 κούπα σε βάζει σε μία κατάσταση και σου λέει παίρνω τα συναισθήματά μου, παίρνω την ψυχή μου, την καρδιά μου, παίρνω με ό,τι γνωρίζω, με ό,τι έχω μάθει πλέον στη ζωή και το κομμένο ρόδο δεν είναι τυχαίο εδώ και το τριανταφυλάκι και οι σκάλες οι οποίες ανεβαίνουν. Εντάξει, το ρόδι σημαίνει και τύχη βεβαίως, σημαίνει έχει και το κόκκινο του αίματος, που είναι πάλι εδώ το πάθος, που πάλι εδώ πέρα είναι, συντονίζομαι γενικά με το αρσενικό στοιχείο, γιατί βγήκε ο υπότης εδώ, συντονίζομαι αυτόν με τον υπότη, ο οποίος έχει σκοπό και φεύγει από μένα, γιατί έχει τη δόξα του που σκέφτεται, το αρσενικό στοιχείο, ο άντρας δηλαδή εδώ, σκέφτεται μόνο την πάρτη του, σκέφτεται τη δόξα του, σκέφτεται τα επαγγελματικά του, πώς θα πετύχει, πώς θα κάνει εκείνο, και σε δεύτερη μοίρα όλα τα άλλα. Και εσύ αναγκάζεσαι εσωτερικά μέσα σου, στην ψυχή σου να φύγεις. Το καταλαβαίνεις, το πιάνεις πώς το εννοώ, έτσι. Μέσα σου φεύγεις, μέσα σου έχεις φύγει. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση, αλλά μέσα σου έχεις φύγει, εντάξει. Παίζει και αυτό ρόλο. Και αυτό που σου λέει εδώ πέρα τώρα με τον αέρα που έπεσε, που είναι οι αλλαγές, έτσι, οι ευκαιρίες αυτά, η ανανέωση, είναι δες, γιατί η μεγάλη αίρια σημαίνει και η αποκάλυψη εκείνων των μυστικών και κάτω από Νέα Σελήνη δύσκολα αποκαλύπτονται μυστικά. Δεν έχει φως, είναι αυτό που σας είπα. Προηγουμένως, όταν η Σελήνη δεν έχει φως, δεν έχει δύναμη, δεν έχει ενέργεια, δεν μπορεί να σου τα αποκαλύψει τα μυστικά και μένουν κρυφά. Όταν έχουμε πανσέλινο που έχει πολύ φως η Σελήνη και μας φωτίζει το δρόμο και λέμε ρε παιδί μου, τι φως είναι αυτό και περπατάμε αυτό, γιατί φωτίζει, δεν υπάρχουν σκοτεινά πράγματα. Εντάξει. Αλλά εδώ όμως υπάρχουν και περίεργα. Άρα λοιπόν μιλάμε για εκείνα τα μυστικά της ψυχής σου, τα οποία ψάχνουν να εκφραστούν και να βρουν εν πάση περιπτώσει και τον σωστό τον υπότη, ο οποίος και εκείνος ρε παιδί μου θα δώσει λίγο και έχει και αργό ρυθμό. Γιατί ο υπότης εδώ σημαίνει και αργό ρυθμό και κάπου λίγο όλο αυτό δημιουργεί και μια έτσι εσωτερική λίγο αναστάτωση για σένα. Δεν σε πολύ ικανοποιεί αυτό το κομμάτι. Επόμενο, πάμε, γη. Καπάκι, η γη λοιπόν. Τι έχει λοιπόν η γη να μας φέρει. Είπαμε ζώδιο, οροσκόπος ή διαισθητικά επιλέγεις. Κάναμε το ρηξιμό μας, πάμε τώρα να δούμε το γενικότερο πλαίσιο για τη γη. Αυτό το οποίο βγαίνει είναι το 7 μπαστούνι. Ωραία. Διαμάχες, παρεξηγήσεις, τσακωμή. Δεν σε καταλαβαίνω, δεν με καταλαβαίνεις. Έχουμε έναν άσο πεντάκτηνο της γης, συντονίζεται πολύ καλά με αυτό. Θα σου φύγω σαν να λες εδώ πέρα και με έναν άλλο άσο μπαστούνι φωτιά. Δύο άσοι λοιπόν. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, τι λέει εδώ πέρα τώρα ο ποιητής, τι λέει εδώ ο Ακάς, τι λέει εδώ αυτό το ρήξιμο,
Τι μας λέει η Νέα Σελήνη? Ξέρετε τι λέει? Μου τα μπιπ εντελώς. Έχω βαρεθεί να τσακώνομαι, λες εσύ, με το τέλειο σου, έτσι, με το αίσθημα, με την αγάπη, με άνθρωπο, με κατάσταση. Έχω βαρεθεί να τσακώνομαι. Έχω βαρεθεί να με παρεξηγούν. Έχω βαρεθεί να είμαι εγώ στη μέση μονίμως ο άνθρωπος που φταίει για όλα και μου την πέφτετε όλοι και μου τη λέτε. Εγώ θέλω νέα ξεκινήματα, σταθερά. Γιατί μιλάει και για σταθερότητα εδώ, άσος πεντάκτη μου. Και θέλω να κάνω και τα επαγγελματικά μου και θέλω να προχωρήσω. Αλλά, κοιτάξτε, θέλω όμως και τον έρωτα. Θέλω όμως και το κάψιμο του έρωτα. Θέλω όμως και την πολύ δυνατή ενέργεια του έρωτα, του ρομαντισμού, της αγάπης, της ζεστής αγκαλιάς, έτσι, της ερωτικής επαφής, όλα αυτά. Εδώ, αγαπημένοι μου, αγαπημένε μου, γιατί μιλάμε και για τα δύο τώρα αυτό, είτε άντρας είσαι είτε γυναίκα, σου μιλάει για νέα ξεκινήματα σε πολυεπίπεδη κατάσταση. Κουράστηκες, τσακώθηκες, παρεξηγήθηκες, ουφ, λες, θα κάνω νέο ξεκίνημα, τελείωσε. Δεν μπορώ άλλο, ρε παιδί, θα κάνω νέο ξεκίνημα. Έτσι δεν είναι, έτσι. Και θες να φύγεις. Και θες να προχωρήσεις. Και θες να κάνεις νέα ξεκινήματα και επαγγελματικά και ερωτικά. Έχεις αυτή τη δυνατότητα. Εδώ δείχνει το χαρτί, έτσι όπως έχει πέσει, ότι πρέπει πρώτα να φύγεις από αυτό το τοξικό περιβάλλον που σου τρώει και ενέργεια και να προχωρήσεις σε νέα επίπεδα. Να προχωρήσεις σε νέες καταστάσεις. Να κάνεις νέες αρχές, να φέρεις νέα αρχή στη ζωή σου. Τώρα, όσοι το καταφέρουν, το καταφέρανε. Τα θες όλα όμως. Θες εδώ και τώρα ανανέωση, αλλαγές, νέα πράγματα, νέοι έρωτες, νέα πάθη. Και το νέο πάθος, δηλαδή το εννοώ με την καλή την έννοια φυσικά. Και νέα επαγγελματικά ξεκινήματα. Θες να προχωρήσεις λοιπόν. Δεν θέλεις άλλωση να παραμείνεις στα ίδια. Και το επόμενο λοιπόν που έρχεται... Πάντως, να επανέλθω, εδώ δείχνει ότι έχεις τη δύναμη να τα καταφέρεις. Έχεις πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια να φέρεις νέα πρόσωπα, νέες καταστάσεις στη ζωή σου. It's up to you, που λένε. Εδώ τώρα νερό. Το νερό μας, λοιπόν. Ζώδια νερού, οροσκόπος νερό, ή αν έχεις επιλέξει και αυτή την κάρτα, διαισθητικά. Τα καπακώνω, διότι έτσι πρέπει να γίνει το άνοιγμα, εντάξει. Μη μου φωνάζετε. Λοιπόν, οπότε πάμε στο επόμενο. Εδώ τι έχουμε? Εδώ είχαμε ένα 7 μπαστούνι. Εδώ έχουμε τώρα ένα 7 κούπα. Μάλιστα. 7 κούπα. Αχ, πόσα όνειρα και επιθυμίες έχεις κάνει. Πόσα όνειρα και επιθυμίες. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν βασιλιά. Λοιπόν, ναι, όνειρα και επιθυμίες για αυτόν τον βασιλιά, έτσι. Αρσενική ενέργεια γενικότερα, αλλά είναι ζώδια της γης. Και το επόμενο που βγαίνει είναι και το 3 μπαστούνι. Πόσα όνειρα και πόσα σχέδια έχεις κάνει λοιπόν για αυτό το βασιλιά, για αυτή την ενέργεια, την αρσενική, για να μπορέσεις να ισορροπήσεις, να προχωρήσεις, να κάνεις άχρηση και πόσα πράγματα. Εδώ το 7 είναι μία κάρτα πάρα πολύ, μάλλον δεν είναι, και είναι από τις περίεργες κάρτες. Δείχνει προϋποθέσεις. Αυτό το οποίο σε βάζει και σου λέει είναι κατά πόσο εσύ η επιθυμία σου και τα όνειρά σου είναι μέρος της πραγματικότητας και δεν είναι κουκουρούκου, να το πω έτσι. Ένα άλλο το οποίο σου λέει είναι ότι έχεις χάρισμα, έχεις ένα αισθητηριακό, ψυχικό, συναισθηματικό χάρισμα, σκανάρεις τον άλλον, τον καταλαβαίνεις αμέσως. Πώς αισθάνεται κυρίως, καταλαβαίνεις πώς αισθάνεται. Άλλοι έχουμε το χάρισμα να αισθανόμαστε να καταλαβαίνουμε πώς σκέφτεται ο άλλος. Σαν τηλεπάθεια δηλαδή. Εδώ εσύ έχεις ένα χάρισμα του ψυχανεμίσματος, ας το πούμε. Τον καταλαβαίνουν πώς αισθάνεται. Τι κρύβει στην ψυχή του αυτή τη στιγμή, έτσι. Βέβαια, εδώ σου λέει ότι πρόσεξε να δεις, διότι πολλά από αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ, τα κύπελα, είναι και ανάποδα. Δηλαδή είναι χωρίς βάση, είναι άδεια. Αυτό πάει να πέσει, αυτό πάει να πέσει. Δύο είναι όρθια, ένα μεγάλο, ένα μικρό. Δηλαδή είναι μια κάρτα που δείχνει ένα στροβιλισμό, και ότι μέσα στο στροβιλισμό της ζωής μας, πολλές φορές κάποιες επιθυμίες, κάποια πράγματα που θέλουμε, δεν έρχονται όπως τα θέλουμε.
Ίσως είσαι σε μια σχέση που τελικά δυσκολεύτηκες πάρα πολύ και δεν ήταν αυτή τελικά που ήθελες ή όπως τα ήθελες εσύ. Εδώ υπάρχει μια αρσενική ενέργεια, ο οποίος δείχνει βασιλιά πεντάκτηνο, οικονομικά και εδώ. Εδώ και αυτός η αρσενική ενέργεια σκέφτεται τα οικονομικά του, να βγάλει λεφτά, να εκμεταλλευτεί, να πάρει λεφτά, να κλέψει, να κάνει, δεν ξέρω με οποιοδήποτε τρόπο, έτσι. Αλλά δείχνει έναν βασιλιά, ο οποίος βέβαια δείχνει ότι για μένα εδώ είναι λίγο ασταθής. Δεν ξέρει τι θέλει. Έτσι λίγο με το συνδυασμό που υπάρχει και με σένα και με αυτό. Εδώ δείχνει σχέδια για το μέλλον. Πρόσεξε να δεις. Τα σχέδια για το μέλλον βγήκαν εδώ στην άκρη. Εσύ βγήκε περίπου εδώ, ας το. Έτσι, ένα γενικό που λέμε τώρα, έτσι. Είχε σχέδια για το μέλλον. Θέλεις να κάνεις σχέδια για το μέλλον. Διατηρείς εσύ τα σχέδια για το μέλλον. Υπάρχει όμως αυτός εδώ πέρα ο οποίος δεν είναι γρήγορος. Είναι αργός αυτός ο βασιλιάς. Είναι στον κόσμο του. Δηλαδή θέλει να περάσει το φίλτρο της αγάπης, του πάθους και του έρωτα μέσα από τη λογική. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι έτσι, οι οποίοι έτσι το σκέφτονται. Αν ακούσετε άνθρωπο θέλω το μυαλό μου να το πάρεις, στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της λογικής. Αν σου πει θέλω την καρδιά μου να την πάρεις, είναι του συναισθήματος. Καταλαβαίνεις έτσι πώς παίζει και τι γίνεται. Αν σου πει θέλω να καώ από τον έρωτα και την αγάπη, είναι πιο ενεργειακό. Και φυσικά αν σου πει ότι ξέρεις κάτι θέλω να συνδεθώ μαζί σου μέσα από, πώς το λένε, εντάξει, καρδιά ας πούμε, μέσα από ψυχή, καρδιά, όλα μαζί, είναι περισσότερο του νερού, ας το πούμε έτσι. Συναισθήματος, νερού κτλ. Εντάξει, μοιάζει λίγο με το προηγούμενο που είπα. Εδώ είναι τα σχέδια για το μέλλον. Εσύ σχεδιάζεις, σχεδίαζες, έκανες σχέδια για το μέλλον. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει, σου λέμε, μια προϋπόθεση. Και ξέρεις ποια είναι αυτή η προϋπόθεση? Να υπάρχει πάθος. Εσύ δηλαδή να σου βγάζει αυτό το πάθος. Σου βγάζει το πάθος. Τότε υπάρχει μέλλον. Δεν σου βγάζει το πάθος. Δύσκολα τα πράγματα τότε. Και εδώ τώρα, αυτό που εγώ θέλω να ρωτήσω είναι αν σου άρεσε αυτό το άνοιγμα. Εάν πήρες τα μηνύματά σου, αν ανταποκρίθηκες στις προσδοκίες σου και αν αυτό το άνοιγμα σου έδωσε, αν θέλεις, κίνητρο ή και προβληματισμό σχετικά με την αναζήτηση του πάθους και της ερωτικής ζωής σου, σύμφωνα πάντα βέβαια με το ρίξιμο της Νέας Σελήνης, και αν σου αρέσαν οι πληροφορίες που πήρες. Θα τα πούμε σύντομα.